για τα πανεπιστήμια, διότι εφαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια του δυτικού κόσμου. Κόσμο. Είναι λοιπόν ένα σύστημα το οποίο είναι θετικό. Εμείς δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό, διότι μας λείπουν οι υποδομές. Έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή να οργανώσουμε τη φύλαξή μας καλύτερα ω προ άλλα σημεία πριν φτάσουμε στι ταυτότητε. Εξάλλου πρέπει να σα πω ότι το κύριο πρόβλημα του Πανεπιστημίου ω προ τη φύλαξη και την ασφάλεια δεν είναι οι φοιτητέ. Διότι οι φοιτητέ, ακόμα και αυτοί που ήρθαν και φώναξαν, κάνουν μπούγιο, κάνουν φασαρία, χαλάνε τη συνεδρίαση, χαλάνε την τελετή. Αλλά δεν είναι αυτό το πρώτο πρόβλημα του Πανεπιστημίου. Είναι, το είναι σημαντικό πρόβλημα. Και από προέρχεται. Είναι οι εγκληματικέ πράξει που τελούνται στον χώρο του Πανεπιστημίου. Από ποιου. Από ποιου, από εγκληματικέ οργανώσει. Έχουμε διακίνηση λαθρέων εμπορευμάτων, έχουμε πωλήσει ναρκωτικών, έχουμε άλλε εγκληματικέ πράξει. Εξω, εξω εννοείται δηλαδή. βεβαίω. Εξω Δεν φαντάζομαι ότι κανεί πανεπιστημιακό θα κάνει τέτοια πράγματα. Έχουμε Στα λοιπόν ανάγκη να στην πανεπιστημιούπολη φυλάξουμε. Πολύ, κατά κύριο λόγο, Αυτό γίνεται, κύριε, Πόρτο Πορτοσάλτε, στην Πανεπιστημιούπολη, αλλά κατά καιρού έγινε και στην Νομική Σχολή Αθηνών. Είχαμε στο προάβλιο τη Νομική Σχολή Αθηνών φιλοξενία λαθρεμπόρων, οι οποίοι αντικείμενα τα οποία ήταν προφανώ παράνομα. Mm. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να φυλάξουμε το χώρο, το δημόσιο χώρο του Πανεπιστημίου, πρώτα-πρώτα, έναντι των εγκληματικών ενεργειών. Ποιοι είναι Εκεί οι κατάλληλοι αποσκοπή... για να φυλάξουν αυτό τον τόπο, γιατί έχουμε ακούσει και για πανεπιστημιακή αστυνομία. Ο καταλληλότερο για να φυλάξει το χώρο είναι ασφαλώ η πανεπιστημιακή αστυνομία, δηλαδή εκείνη στου οποίου το πανεπιστήμιο αναθέτει τη φύλαξή του. Εάν όμω. Τελεστή... ή ιδιωτική εταιρεία. Αυτή τη στιγμή ο νόμος προβλέπει ότι η φύλαξη ανατίθεται μόνο σε εξωτερικέ εταιρείε. Δεν επιτρέπει την πρόσληψη υπαλλήλων. Οι τελευταίοι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου απολύθηκαν, έφυγαν μετά την τελευταία αναδιάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών δηλαδή την αφαίρεση των διοικητικών υπαλλήλων εάν χρειαστεί να προσλάβει το Πανεπιστήμιο και ορισμένου δικού του, ίσω να ξαναθέσουμε το θέμα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Πάντω, εάν υπάρξει υπόνοια ή βεβαίω τέλεση εγκληματικών πράξεων, είναι προφανέ ότι αυτό είναι πλέον τη αρμοδιότητα τη αστυνομία. Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει αστυνομικέ δυνάμει. Εξυπακούεται ότι με κανένα τρόπο δεν θέλουμε η αστυνομία να παρεμβαίνει στη ζωή του Πανεπιστημίου σε καθημερινή βάση. Μόνο εάν υπάρχουν εγκληματικέ πράξει. Επειδή έχω κρατήσει μία λέξη και Άρη, φαντάζομαι την έχει κρατήσει.